Με μια νεορομαντική νης βουκολική προσέγγιση του 2024 στο look της, ήρθε η Νικολίνα Νικολούζου και πήρε την πρώτη θέση. Σήμερα... Νικολίνα, πες μου μόνο ένα πράγμα. Πηγαίνεις κι εσύ στις Άλπες στην Ελβετία? Δεν πάω στην Ελβετία. Πού πας? Αλλά σίγουρα πάω στα χιόνια. Σε ποια χιόνια, πού βρίσκονται λοιπόν, αυτά? Λοιπόν, εγώ σήμερα βρίσκομαι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα. Σιγά σιγά. Μα τι σιγά σιγά, αφού είπες στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά, ναι, εδώ σε το κραυγάζουμε. Ναι! Σιγά σιγά θα πω τον προορισμό. Ωραία, για πάμε. Και λοιπόν, μία φίλη μου έχει γενέθλια και μου λέει, ξέρεις κάτι, θέλω να πάω να το γιορτάσω στο Καϊμακτσαλάν. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο! Στο Καϊμακτσαλάν είναι τέλεια! Δεν είναι! Εννοείται! Και λέω λοιπόν με τις φίλες μου να τις πούμε, ξέρω εγώ κάτι, να τις στήσουμε ένα surprise party εκεί πέρα και να πάμε όλες ντυμένες κάπως έτσι για να βγάλουμε πολύ ωραίες ινστραγραμικές φωτογραφίες στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμακτσαλάν. Παρακαλώ βαθμολογήστε. Στη Σιμώνα δεν άρεσε καθόλου. Κατερίνα μου, μπορώ να πω κάτι πριν πάμε στις βαθμολογίες? Εννοείται. Θέλω, sorry που θα το ξαναανοίξω αυτό το θέμα, θέλω να εξηγήσω και λίγο καλύτερα τι ήθελα να πω πριν δύο επεισόδια. Ήθελα να το κάνω πάνω σε ποιο θέμα? Πάνω στο θέμα με τη Ζέτα και τις βαθμολογίες και τα υπόλοιπα. Το σχόλιο μου δεν ήταν στοχευμένο μόνο στη Ζέτα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από κάποια κορίτσια, από κάποιες συμπαικτριές μου, αυτό που βέβαια, όπως είπαμε, ήταν και μέρος μου να εξηγώ τις εικόνες μου, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παίρνω βαθμολογίες χαμηλές, ακόμα και αν κάποια look τα θεωρούν ότι είναι μέσα, χωρίς μια αιτιολόγηση η οποία είναι άρτια, γιατί εντάξει, ερχόμαστε εδώ πέρα, μπορεί να μην το καταλαβαίνεις το στυλ μου, μπορεί να μην έχεις εικόνες και όλα αυτά, αλλά άμα μου εξηγείς στην κριτική σου ότι θεωρείς ότι είμαι μέσα στο κόνσεπτ και ότι θεωρείς ότι είναι μια εικόνα ωραία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να μου βάλεις ένα χαμηλό βαθμό αν απλά δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Κατάλαβες. Και αυτό, ο λόγος που άνοιξα μπαμ τη συζήτηση στη Ζέτα ήταν γιατί ήταν η πρώτη κοπέλα που ήρθε μπροστά. Κατάλαβα. Όχι όμως ότι ήταν μόνο στοχευμένο στη Ζέτα και εγώ στεναχωρήθηκα που στεναχωρήθηκε. Μα τώρα κοίταξε, αυτό είναι αρκετές ημέρες που θέλεις να επανέρχεσαι στο ίδιο θέμα. Αλλά νομίζω ότι η Ζέτα το έχει καταλάβει αυτό, έτσι δεν είναι? Εγώ το έχω καταλάβει και χθες, σαν από έναν άνθρωπο θα έπρεπε να αφαιρέσω βαθμό, ήταν η Νικολίνα. Γιατί και εμένα φυσικά δεν μου αρέσει η εικόνα. Μια τόσο όμορφη κοπέλα και συμπαίκτριά μου, γιατί περνάμε εδώ πέρα πόσες ώρες μαζί να κλαίει. Από εκεί και πέρα, θέλω όμως να αναφέρω και το άλλο που δεν έχει πει η Νικόλ και συνέβη. Όταν τελείωσε η βαθμολογία μου, γιατί είπε στους κριτές, βαθμολογώ έτσι, γιατί όπως εκείνη δεν ξέρει να με διαβάσει, κάνω κι εγώ. Και όταν κάναμε ένα mini break, κάνει την Αντριάννα. Εγώ ένα έχω να πω. Καθρεφτή, καθρεφτάκι μου. Παρ' όλα αυτά την έσωσα στο τέλος που εγώ βγήκα η νικήτρια. Οπότε τώρα, ας μην αναμουχλεύουμε και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, γιατί εμένα εννοούσε και γιατί στην Αντριάννα είπε αυτό. Καθρεφτή, λοιπόν, καθρεφτάκι μου. Αυτό που είπα, καταρχάς το καθρεφτή, καθρεφτάκι μου, άλλο, το είπα, γιατί έκανα το αστείο με τον κύριο Κουδουνάρη με το καθρέφτη. Και έτυχε και εγώ να κάνω έτσι. Είπα καθρεφτίσμα και επειδή το έκανε και η ίδια. Κατερίνα, πίστεψε με, ξέρω να αντιλαμβάνουμε κάποια πράγματα. Δεν εγώ είμαι αυτό έφηβη. Που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ξέρω ότι δεν αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα και δεν το έθιξα εχθές και συνεχίζει σήμερα πάλι.
Και λες αυτό. Συγγνώμη αν το παρεξήγησε αυτό με το καθρέφτη καθρεφτάκι. Ήταν κυριολεκτικά κάπως σαν ένα inside joke. Πέρναγα από μπροστά σου και γελάσατε και οι δύο και κάνεις. Δεν εγώ έχω ένα έχω να πω καθρέφτη καθρεφτάκι. Δεν το είδα καν. Ναι, δεν. Ισχύει αυτό, Αντριάννα, που σου λέω. Έγινε ή δεν έγινε, το λέω από το μυαλό μου. Όταν είπε η Νικολίνα στους κριτές ότι κάνω καθρεφτάκι και ακούστηκε πολύ αστείο και γέλασαν λίγο και οι κριτές με τον τρόπο που εκφράστηκε, έκανα εγώ έτσι και καλά σαν παιδάκι και επειδή το ίδιο το έκανε και η Νικολίνα και επειδή η Ζώζεφιν έχει αυτό το τραγούδι που στη χορογραφία το κάνει, επειδή το κάνουν ταυτόχρονα, μας φάνηκε αστείο και το κάναμε. Σίγουρα όμως, αν το κάναμε πονηρά, δεν θα το κάναμε μπροστά σου και σε τόσο κόσμο. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν γενική παρατήρηση και σε άλλες παίκτριές μου. Δεν ήθελα να στεναχωρηθείς, γιατί απλά ήσουν η πρώτη κοπέλα που... Στεναχωρήθηκα, το είπα, γιατί και το καταλαβαίνω. Με το όνομά μου στους κριτές και είπες, όπως η Ζέτα δεν μπορεί να διαβάσει και βάζει έτσι, έτσι κι εγώ. Ναι, ακριβώς, επειδή η κριτική σου έγινε θα ήταν λυπές. Δεν το έχεις πει, Ζέτα μου, ότι δεν τα καταλαβαίνεις. Και λέω, ναι, το έχω πει για τις B και πάλι βαθμολογώ υψηλά. Πάντως, Ζέτα, τα κορίτσια λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με εσένα αυτό το πάντως, αν σε στεναχώρησε, ζητάμε αυτό. Προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά ήταν τελείως άσχετο. Αλλά αν σε έφερε στη δύσκολη θέση, πραγματικά συγγνώμη, αλλά όντως. Κρατάμε αυτό ναι, που λέτε. Ναι, ναι. Το είπατε στη Ζέτα και προχωρούμε. Ναι. Φωτεινή, γιατί έχεις βάλει δύο. Λοιπόν, έχω βάλει δύο, γιατί θα ήμουν άδικη ως προς την Αντριάννα αν έβαζα κάτι παραπάνω. Γιατί? Είναι μια εικόνα λίγο πιο γεμάτη, δηλαδή έχει φέρει κάτι διαφορετικό στο κεφάλι, ίσως ναι. Αυτά στα χέρια, από αυτό που έφερε η Αντριάννα. Εντάξει, δεν είναι καμία ίδια φιλοσοφία. Εγώ μέσα είναι φοράω το ίδιο. Απλά έχει βάλει τα pleasure αυτά που φοράω. Είναι πώ αυτό στο κεφάλι που είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι τίποτα pleasure από αυτά που φοράω εγώ σήμερα. Φοράω ένα παντελόνι σκι. Φοράω μόνο μπουτσινέ που φοράει και η Αντριάννα, αλλά τα μόνα μας κοινά στοιχεία και το χρώμα. Άλλη προσέγγιση εντελώς. Είναι ακριβώς το ίδιο look, ακριβώς το ίδιο στυλ. Φωτεινή μου, νομίζω ότι μάλλον έχει θέμα, πώς το λένε, να διαβάσεις κάποιο look, γιατί αυτό δεν είναι ίδιο. Είναι θέμα να διαβάσεις. Δεν είναι καθόλου. Είσαι με τα καλά σου. Είναι ένα πιο απλό ότι πεθαίνεις από αυτό το look. Και λοιπόν η διαφορά μας με τη Φωτεινή είναι ότι εγώ φέρνω προτάσεις συνέχεια και έτυχε μία φορά να μην φέρω. Και αυτή δεν φέρνει ποτέ πρόταση. Και είπε να φέρει μία φορά. Δεν είναι κάτι τρελό που, αυτό που έχεις κάνει σήμερα για να πω wow. Δεν είπα ότι είναι και πεντάρι, αλλά είναι ωραίο look. Δεν είναι μενόμενο. Και αν σου είπα κάτι παραπάνω, θα ήμουν άδικη ως προς την Αντριάννα που έκανα μία κριτική όπως την άκουσες πριν. Και επίσης μου θυμίζει και μία εικόνα που είδα ενός μοντέλου στο Instagram. Που είναι... Κύριο, το οποίο σημαίνει ότι θα ήμουν και εύστοχη, γιατί είναι πάρα πολύ Instagramικό look. Όχι, αυτή το έχει απογειωμένο, εσύ το έχει φέρει στο 1, αυτό το έχει στο 10. Απλά είναι παρόμοια εικόνα. Ακριβώς αυτές που είδα προχθές, εικόνα σε πλάση το έχεις στο πάτωμα και αυτό το έχεις στο Θεό. Α, εγώ το είναι στο σε ένα αντιγραφή λοιπόν, δηλαδή. Σήμερα. Ρε συσόρια, φέρνεις πολύ ωραίες εικόνες. Το ισοβεδώνεις όταν το λες αυτό όμως. Εγώ δεν είμαι στο πάτωμα πολύ... και δεν θα είμαι ποτέ. Μακάρι να μην είσαι ποτέ, δεν σου αξίζει. Είσαι πολύ δυνατή παίκτρια και ευχαριστώ. Το έχεις. Απλά σήμερα δεν το έδειξες εδώ. 2,1 είμαι μέσα στους όρους. Πηγαίνεις στους κριτές. Ευχαριστώ.